Σε παραγωγική λειτουργία τίθενται από την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου το Μητρό Πολιτών. Το συγκεκριμένο Μητρό αναμένεται να διασυνδέσει 1036 υπηρεσίες ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες δημοτολογίου. Ήδη σημεία εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο το Μητρό Πολιτών τίθεται σε λειτουργία από την 22 Ιανουαρίου του 2018. Όμως για να φτάσουμε σε αυτή την ημερομηνία να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι για κάποιο χρονικό διάστημα και ειδικότερα από τις 15 Ιανουαρίου μέχρι και τις 19, δηλαδή από την επόμενη Δευτέρα μέχρι την επόμενη Παρασκευή, στο δημοτολόγιο του Δήμου μας δεν θα καταχωρούνται νέες μεταβολές. Παράδειγμα, ένα διαζύγιο, ένας θάνατος, μια αλλαγή επωνύμου, οποιαδήποτε μεταβολή η οποία καταχωρείται στο δημοτολόγιο ως νέα μεταβολή δεν θα καταχωρηθεί για αυτές τις 5 μέρες. Θα καταχωρηθούν ξανά στις 22, οπότε θα έχει τεθεί σε εφαρμογή το Μητρό Πολιτών. Πιστοποιητικά θα χορηγούνται για τις παλαιότερες μεταβολές. Επίσης, στο ληξιαρχείο για αυτό το χρονικό διάστημα οι καταχωρήσεις θα γίνονται με το χέρι και σε βιβλία, με τον παλιό δηλαδή τρόπο. Είναι ένα προσωρινό διάστημα. Στις 22 Ιανουαρίου τίθεται σε εφαρμογή του Μητρό Πολιτών, το οποίο θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και ειδικότερα το πάρε δώσε σε χαρτιά μεταξύ πολιτών και υπηρεσιών. Αυτό σιγά σιγά θα εξαλειφθεί με αποτέλεσμα οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, να αναφέρουμε παράδειγμα εδώ η Πατρών, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο Δήμο Καλαμάτας και να πάρει μια ληξιαρχή πράξη θανάτου κάποιου προσώπου που αποβίωσε και να μην χρειάζεται ο πολίτης να ταλαιπωρείται με γραφειοκρατία και με έγγραφα. Πραγματικά είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, διότι θα ενοποιηθούν όλα τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών, ταυτότητες, αφημί, άμκα, διάφοροι άλλοι αριθμοί που χρησιμοποιούμε και δεν θα χρειάζεται ο κόσμος να ταλαιπωρείται.